Καλησπέρα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου έχει στείλει μια φίλη την εξής φωτογραφία, η οποία λέει «Don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are». Μπορείτε να δείτε εδώ τη φωτογραφία, είναι ένα παιδάκι που σηκώνει ένα άλλο παιδάκι από το πάτωμα και γράφει στα αγγλικά αυτό που μόλις σας διάβασα. Don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are. Λέει, μη συμπεριφέρε τους ανθρώπους τόσο κακά όσο κακοί είναι αυτοί, να τους συμπεριφέρεσαι τόσο καλά όσο καλό είσαι εσύ. Και μου γράψε φίλη, θέκλα μου καλησπέρα. Μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να σου το στείλω. Θα μπορούσες και να το κάνεις θέμα προς συζήτηση. Θεωρητικό βλόγκ δηλαδή, τα αγαπημένα μου. Ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τοξικό δίπλα μας με καλό τρόπο θα μπορούσαν και οι τοξικοί να αλλάξουν ή όχι. <laughs> Νομίζω φίλοι δεν έχεις δει το βίντεο που έχουμε κάνει με το χάρι του Βασιλιάδη για τους αδιάγνωστους. Δεν το έχεις δει για να ρωτάς αυτά τα πράγματα. Αλλά θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε γιατί είναι θέμα που το χρειαζόμαστε όλοι. Λοιπόν, καταρχάς συμφωνώ μαζί σου να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μας ρίχνει στο δικό του χαμηλό επίπεδο. Όχι ότι όλοι οι άλλοι έχουν χαμηλότερο επίπεδο από εμάς, αλλά κάποιοι άνθρωποι διαταραγμένοι και αδιάγνωστοι, όπως τους ονομάζουμε εδώ στο κανάλι, έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή λειτουργούν με τοξικότητα, λειτουργούν με χειριστικότητα, λειτουργούν με ψέμα, λειτουργούν με ψυχική κακοποίηση. Δεν είναι καλή ιδέα να επιτρέπουμε στον ίονδήποτε, στον οποιονδήποτε, να μας κάνει να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρεται αυτός. Δυστυχώς μπορούμε να το πάθουμε αυτό το πράγμα μέσα από την συνεξάρτηση. Γιατί αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι συνεχώς και προσπαθούμε να έχουμε πνευματικότητα στη ζωή μας, και έχουμε λίγο ψηλότερη ενσυναίσθηση από το συνηθισμένο, εύκολα μπορεί να πέσουμε σε συνεξάρτηση. Πρόσφατα έχουμε κάνει ένα vlog για τη συνεξάρτηση. Που σας είχα διαβάσει ένα κείμενο που βρήκα, που έχει γράψει μια κοπέλα. Ψάξτε το, άμα γράψετε συνεξάρτηση, άφημα στη σχέση και συνεξάρτηση, θα το βρείτε. Και εδώ να διαβάσω λίγο ε, μία ε, φωτογραφία που μου ήρθε. Μου την έστειλε μια φίλη από το ημερολόγιο της, λέει Δευτέρα 9 Απριλίου 2018. Και λέει είναι Πάσχα. Mm. Την τελευταία εβδομάδα, γράφει, ξεκίνησα να παρακολουθώ τα βιντεάκια τη ψυχολόγου Θέκλας Πετρίδου. Και έχει και έτσι και υπογραμμισμένο το Θέκλας Πετρίδου. Είναι απίστευτη ψυχολόγος και κορυφαία προσωπικότητα. Ευχαριστώ, φιλενάδα. Με συνεπήρε αμέσω ο χαρακτήρα τη. Πιστεύω πω μοιάζουμε Αποφάσισα λοιπόν να παρακολουθώ τα βιντεάκια της στο YouTube και να κρατάω τις σημειώσεις μου, λέξεις κλειδιά κυρίως, που θα με βοηθήσουν στο να βελτιωθώ ως άνθρωπος και να καλυτερέψω τις σχέσεις μου με τους άλλους. Ε, όσοι βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι με τη θέλησή μας και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι, Προσπαθούμε να έχουμε πνευματικότητα. Γι' αυτό διάβασα το entry, γι' αυτό διάβασα την, την καταγραφή της φίλης στο ημερολόγιο της πριν δύο χρόνια, γιατί ακριβώς δείχνει έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να γίνεται όλο και καλύτερος. Στο ερώτημά σου, ότι αν θα μπορούσαμε με τον καλό τρόπο να αλλάξουν οι τοξικοί ή όχι, θα πω μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Το στίχημα είναι να μην αλλάξουμε εμεί. Γιατί όπω πολύ σωστά γράφει, δεν πρέπει να αλλάξουμε αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τοξικού δίπλα μα. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε, δεν είναι καλή ιδέα να παρασυρθούμε στο να λειτουργούμε όπω λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο μα, που λειτουργούν όπω είπα προηγουμένω ύπουλα, υποκριτικά, ψεύτικα, κακοποιητικά, Νευρικά και με οποιοδήποτε άλλου τρόπου. Όταν λέω νευρικά, δεν εννοώ κάποιον που θυμώνει, ενώ κάποιον ο οποίο βρίσκεται συνεχώ σε ένταση επειδή δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του. Περισσότεροι αδιάγνωστοι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι που εάν διαγνωστούν και αν του γίνουν τα, τα τεστ προσωπικότητα, θα βγάλουν στοιχεία από διάφορε διαταραχέ προσωπικότητα του β' πλέγματο κυρίω, λειτουργικλοφορούν ανάμεσά μας με ένα τεράστιο κενό στο στήθο. Με μια μεγάλη εσωτερική υπαρξιακή ε, τρύπα που δεν χωνεύουν ούτε τα ίδια τους τα πετσιά, ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό δεν χωνεύουν. Οπότε βρίσκονται συνεχώς σε μια νευρικότητα, δεν ηρεμούν με τίποτα, δεν τους αρέσει τίποτα, δεν τους κάνει καλά τίποτα, δεν χαλαρώνουν με τίποτα, δεν ευχαριστούνται με τίποτα και είναι μονίμως, Νευρική, με μούτρα κατεβασμένα και με έντονη παθητική επιθετικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που ονομάζουμε και τοξική λέξη. Τοξικό το έχουμε πάρα πολλέ φορέ. Σημαίνει δηλητηριώδη και μεταφορικά χρησιμοποιείται στη ψυχολογία, ε, στην καθομιλουμένη στη ψυχολογία, αλλά τελευταίω χρησιμοποιείται και σε επιστημονικά συγγράμματα, ε, για να περιγράψει του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι δεν δείχνουν αγάπη, δεν, δεν επικοινωνούν ε, υγιώς με το περιβάλλον, δεν αγαπούν τον εαυτό τους και τους άλλους γύρω τους και η επαφή μαζί τους και η, η συγχώνευση μαζί τους, που, που η συγχώνευση είναι ένα στοιχείο που παρατηρείται στις συνεξάρτηση, γιατί όταν πάμε και γινόμαστε ένα με αυτούς, θα μας μεταδώσουν την αρνητικότητα τους και τη δηλητηριώδη τους ψυχολογία εντό αγωγικών. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, να μην αλλάξουμε επειδή περιβαλλόμαστε από τοξικούς. Για να μην αλλάξουμε, οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, ώστε να αξιολογούμε νέους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή μας, να δίνουμε στον εαυτό μας χρόνο για να κατανοήσει και να καταλάβει αν ο νέος συνάδελφος, αν ο νέος φίλος, αν η νέα φίλη, αν αυτός που μας φλερτάρει, αν αυτή που μας φλερτάρει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπέμπει θετικότητα και όταν έχουμε επαφές μαζί του νιώθουμε όμορφα και καλά και αγαπητικά ή αν είναι ένας άνθρωπος μουντρούχος, με τα μούτρα κατεβασμένα, με αρνητική ενέργεια εντό αγωγικών ή με τοξικότητα. Εντάξει, άρα δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να αξιολογήσουμε τις καινούργιες γνωριμίες. Οφείλουμε να το κάνουμε. Μιλάμε τώρα για την περίπτωση στην οποία έχουμε ψυχοψαχτεί, έχουμε ψυχοεκπαιδευτεί, έχουμε και στην καλύτερη περίπτωση κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν και έχουμε καθαρίσει το τοπίο από του τοξικού με του οποίου ίσω έχουμε μεγαλώσει ή έχουμε γνωρίσει μεγαλώνοντα. Και επειδή αυτέ τι μέρε ασχολούμαι εντατικά με την κυπουρική, η τοξική είναι σαν τα ζυζάνια, σαν τα αγριόχορτα, τα οποία βλαστούν Α, συνήθως μέσα στην κήτη του φυτού, που, που, του καρποφόρου φυτού ή δέντρου που έχουμε φυτέψει και τα το οποία του ρουφούν το νερό, του ρουφούν το φως και δεν το αφήνουν να εξελιχθεί. Άρα, εάν νιώθουμε ότι περιβαλλόμαστε από τοξικούς εδώ και χρόνια, καλά κάνουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να βρούμε τις δυνάμεις της ψυχικές και τα εργαλεία τα ψυχικά ώστε να καθαρίσουμε το περιβάλλον μας, ώστε να ξεχορτήσουμε τον κήπο μας, ώστε να βγάλουμε τα ζυζάνια χωρίς να βλάψουμε τα φυτά μας το ωφέλιμα. Και αν, δεν, ε, αν ήδη έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, κάθε καινούριο άνθρωπος που έρχεται στη ζωή μας τον περνάμε από σκανάρισμα. Δικαιούμαστε να περνάμε τον κάθε καινούριο άνθρωπο που μπαίνει στη ζωή μας από σκανάρισμα, γιατί δικαιούμαστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την τοξικότητα. Και δεν αφήνουμε να συγχωνευτούμε με τοξικούς ανθρώπους, γιατί όταν συγχωνευόμαστε, όταν συνδεόμαστε, εάν εμείς δεν είμαστε τοξικοί άνθρωποι και ο άλλος είναι, εάν εμεί εμείς έχουμε ψηλή ενσυναίσθηση και ο άλλος δεν έχει, καταλήγουμε σε συνεξαρτητική συγχώνευση μαζί τους, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την υπερβολή, σε συνεξαρτητική σχέση, σε συγχώνευση μαζί τους, και αναπόφευκτα αρχίζουμε κι εμείς να λειτουργούμε με τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αυτοί. Δηλαδή, είναι πολύ ανησυχητικό όταν αντιδρούμε τοξικά στου τοξικού, γιατί αυτό σημαίνει είτε ότι εμεί είμαστε τοξικοί και δεν το γνωρίζουμε ή δεν το αναγνωρίζουμε, είτε ότι έχουμε συγχωνευτεί με του τοξικούς και έχουμε γίνει ένα και το αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση, χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Είτε για να συνειδητοποιήσουμε, να εντοπίσουμε αν έχουμε τοξικότητα και να την αντιμετωπίσουμε, είτε για να εντοπίσουμε τη συνεξάρτηση, να δουλέψουμε θεραπευτικά πάνω στη συνεξάρτηση και να απελευθερωθούμε από αυτή. Έχω την άποψη ότι φερόμαστε στον καθένα με βάση δύο κριτήρια. Διαφωνώ με αυτή τη φωτογραφία, ε. Με τη φωτογραφία που λέει Don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are. Διαφωνώ. Διαφωνώ όχι απόλυτα, αλλά θα ήθελα να το, να το παραφράσω, ότι φερόμαστε στους ανθρώπους τόσο καλά όσο καλοί είμαστε εμείς και τόσο αυστηρά και οριοθετώντας όσο κακοί είναι αυτοί. Δηλαδή, αν έχεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κακοποιητικός, ο οποίος είναι τοξικός, δεν θα πας να του δείξεις την καλοσύνη, την αφιδόλευτη, γιατί θα την εκμεταλλευτεί και θα την γυρίσει μπούμεραν εναντίον σου. Θα του φερθεί σεβαστικά μεν, αυστηρά δε. Βάζουμε όρια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναγιώσουμε, να αναθρέψουμε τον κάθε άνθρωπο που δεν τον έχει αναθρέψει οι του και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του να αναθρέψει τον εαυτό του ίδιο στην πορεία μέσω ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης, ψυχοψαξίματος. Ο καθένα είναι υπεύθυνο να κάνει τον εαυτό του καλά. Δεν γινόμαστε καλοί Σαμαρίτε και Ερυθροσταυρίτησε, όπω λέει η Βασιλική Μαθιουδάκη, ούτω ώστε να, 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 να κάνουμε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία. Να φέρουμε στον σωστό το δρόμο εντό εγγονιών, καλό το δρόμο, τον καθένα ο οποίο κυκλοφορεί και ξερνάει τοξικότητα στου γύρω του και δεν αναλαμβάνει με τίποτα την ευθύνη του εαυτού του. Όποιο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, να πάει στο καλό τον διώχνουμε με καλοσύνη, με αυστηρότητα και με ομιλικρίνεια. Του λέμε, είσαι τοξικός για μένα, δεν σε θέλω στη ζωή μου. Της λέμε, του λέμε, της λέμε. Κόβω, θα κόψω κάθε επαφή μαζί σου επειδή δεν με κάνεις καλά. Και κόβουμε κάθε επαφή, μπλοκάρουμε τηλέφωνα, μπλοκάρουμε λογαριασμού στα social media, γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να μας κάνουν hoovering, να μας τραβήξουν πίσω στη συνεξάρτηση. Γιατί αυτοί οι τύποι, οι τοξικοί, δεν νιώθουν καλά με τον εαυτό του, όπω είπα προηγουμένω, κυκλοφορούν με μια, ένα τεράστιο υπαρξιακό κενό, μια τεράστια υπαρξιακή τρύπα στο στήθο του, μεταφορικά το λέω στο στήθο του, μέσα του. Οπότε για να αντέξουν τον εαυτό του, χρειάζονται ακροατήριο το οποίο να κακοποιούν και στο οποίο να καθρεφτίζονται ω κάποιοι που θέλουν να έχουν επιρροή ή να φαίνεται πως έχουν επιρροή. Άρα δεν γινόμαστε μπισκοτάκι να μας φάνε, γινόμαστε τείχος για να προστατεύσουμε την πολύτιμη ψυχή μας. Ο καθένας αν αναλάβει την ευθύνη του δικού του εαυτού, ο καθένας αν ανα, αναλάβει να εξελίσσει και να ψυχοεκπαιδεύει και να ψυχοθεραπεύει τον εαυτό του, δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε δράση για τον καθένα προβληματικό που έχει βρεθεί στο δρόμο μας. Δόξα ο Θεός, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν ψυχίατροι, υπάρχουν ένα σωρό δωρεάν δομέ παροχή ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, σα έχω κάνει και σχετικό βίντεο, να πάει να λύσει τα προβλήματά του. Δεν θα τα ξεράσει πάνω μα. Μακριά από την τοξικότητα. Άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε του τοξικού. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μα από αυτού και να του οριοθετήσουμε με καλοσύνη μεν. Αυστηρότητα δεν. Αυστηρότητα και μηδέν λύπηση. Αυτή είναι η απόψη Θέλω, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τα σχόλια και τι δικέ σα. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε το με φίλου. Αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μα, κάντε εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι για να έρχονται ειδοποίησει. Πώ και το θυμήθηκα σε αυτό το βίντεο, να το πω. Είναι περίεργο, αξιοπερίεργο. Όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και δεν είστε συνδρομητέ στο κανάλι, πατήστε εγγραφή στο κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησει. Γιατί ανεβάζουμε καθημερινά ψυχοφέλημα και ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Να έχετε την αγάπη μου καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια στο τρίμερο που περνάτε.